Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχουν περάσει ήδη 4 μήνες από την ημέρα που έγιναν οι πλημμύρες και έπαθαν τις ζημιές οι επιχειρήσεις. Και μετά από την παρέλευση του χρόνου αυτού δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση να βοηθηθούν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Γιατί μιλάτε εκ νέου για καταγραφή? Δεν είχε γίνει η καταγραφή, δεν είχαν γίνει οι δηλώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες? Βεβαίως και έχει γίνει η καταγραφή από τις υπηρεσίες τις τοπικές, αλλά δεν έχει κατέβει το κλιμάκιο το οποίο πρέπει να κατέβει από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων για να κάνει και το ίδιο την αυτοψία. Μα δεν υπήρχαν δεσμεύσεις όταν το συζητούσαμε αυτό το θέμα που έλεγαν ότι μέσα σε μία εβδομάδα, 10 ημέρες, το κλιμάκιο αυτό θα βρισκόταν στην Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή, κύριε Λακάκη, το θυμάστε? Βεβαίως, κυρία Δικεράκη, αλλά δυστυχώς οι υπηρεσίες φαίνεται στα Υπουργεία λειτουργούν με ρυθμούς, για να μην πω αργούς και μην πω αντίθετο αρνητικούς ρυθμούς, να πω πάρα πολύ αργούς. Μάλιστα. Δυστυχώς. Χρεώνεται αυτή την κολλησιεργία που είναι σε βάρος σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή ενδεχόμενα σε εντολές άνωθεν, κύριε Λεκάκη? Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Δουγεράκη, γι' αυτό το λόγο στείλαμε και τη συγκεκριμένη επιστολή, γιατί έχουμε μία σχεδόν εβδομαδιαία επαφή μέσω επιστολών με τα συναρμόδια υπουργεία που είναι για την περίπτωση αυτή των πλημμυρών και των καταστροφών. Και όλοι μας παραπέμπουν στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο θα πρέπει να στείλει το κλιμάκιο για να κηρύξει την περιοχή, να κάνει την αυτοψία. Δεν ξέρω ποια αυτοψία θα κάνει μετά από 5 μήνες και τι θα δει. Για να κάνει την αυτοψία και να κηρύξει την περιοχή πλημμυροπαθής. Έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις. Για να προχωρήσουν τα συναρμόδια υπουργεία, να υπογράψουν την κοινή υπουργική απόφαση και να μπορέσουν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες να αποζημιωθούν. Φαντάζομαι και φαντάζεται ο καθένας από εμάς βάσει της απλής λογικής ότι αυτό το διάστημα για να μπορέσετε να λειτουργήσετε, δηλαδή μέσα στο τετράμινο, θα πρέπει να έχουν γίνει οι όποιες παρεμβάσεις τόσο από εσάς τους ίδιους, όσο επίσης και από οι υπηρεσίες της περιφέρειας για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως και θα πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι μόνο το ζητούμενο αυτό, γιατί ζητάμε και άλλα πράγματα να γίνουν, όπως ασφαλίσει την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παραταθεί δηλαδή η υποχρέωσή τους στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε κλείσιμο πάρα πολλών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, ήδη καθημερινά έχουμε επαφή με τους συγκεκριμένους επαγγελματίες και μας λένε ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και τις υποχρεώσεις τους, τις οποίες τρέχουν καθημερινά, και ακόμα οι επιχειρήσεις, πολλές από αυτές, δεν λειτουργούν. Αυτό είναι το δεύτερο και σοβαρότερο, και δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Άρα σημαίνει ότι αυτή η επιστολή έχει 2 αποδέκτες. Δεν έχει μόνο ένα αρμόδιο υπουργείο που μπορεί να λέγεται να έχει τη διεύθυνση αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, αλλά έχει να κάνει και με την οικονομία, έχει να κάνει και με τα ασφαλιστικά, έχει να κάνει με πολλές υπηρεσίες και πολλούς υπουργούς, κύριε Λεκάκη. Ναι, δυστυχώς όμως όλοι μας παραπέμπουν στο συγκεκριμένο Υπουργείο και στη συγκεκριμένη διεύθυνση, γιατί αν η συγκεκριμένη διεύθυνση δεν κάνει τη δουλειά τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν οι υπόλοιποι. Εάν δεν κηρυχθεί δηλαδή η περιοχή πλημμυροπαθής, δεν προχωράει κανένα Υπουργείο για να μπορέσει να βοηθήσει τους συγκεκριμένους επαγγελματίες. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα.